Καλησπέρα παιδιά από τη παραλία Κουλούρας. Είμαστε λίγο πιο έξω, στις εκβολές κοντά. Έχουμε έρθει για casting. Δολώματα υπάρχουν αρκετά σε ποσότητα, είναι διπλά μαύρα, μαζί έχουμε 2 ή 3, δεν θυμάμαι. Έχουμε 2 Αμερικάνους και καμιά 20 μονοδολάκια εισαγωγής. Σαρδέλα έχουμε και ζυμαράκι, αλλά το ζυμαράκι μάλλον δεν θα το ρίξω εδώ πέρα. Θα περιμένω το πρωί να φύγω προς Πλαταμόνα μεριά, στο λιμάνι, να δούμε τι θα γίνει εκεί πέρα. Αυτά παιδιά, η ώρα είναι 7 παρα 5 και φύγαμε να στήσουμε, μας πιάσει βράδυ. Χτύπησε στο μαύρο πριν από λίγο. Όμορφο κομμάτι, περίπου 300 γραμμάρια. Συνεχίζουμε. Ακόμα μία μουρμούρα, παιδιά. Και πάλι στο μαύρο. Ψάρια έχουν φάει μόνο στο μαύρο μέχρι τώρα. Ο Αμερικάνος και το μονοδολάκι πήραν μόνο κάτι τσιμπιές. Αλλά δεν είχαν ψάρι πάνω. Αλλά το μαύρο δουλεύει καλά. Άλλη μία παιδιά, μουρμούρα πάλι στο μαύρο. Αυτές είναι οι στιγμές που σε προσφέρει το beach ledgering. Και άλλη μία μόλις βγήκε. Τα μεγέθη όσο πάνε ανεβαίνουν όσο περνάει η ώρα. Ψάρια μας έχει δώσει μόνο το μαύρο. Οπότε θα αφήσω τον Αμερικάνο μέσα και το ένα καλάμι που ψαρεύει με τσουτσούνι θα το βάλω και αυτό με μαύρο. Από τη στιγμή που έχει μουρμούρες. Άλλο ένα μωράκι, παιδιά. Και αυτή στο μαύρο. Αρκετά καλό κομμάτι. Κοιτάξτε χρώματα της ρίγες. Και αυτή στο μαύρο και στο τελευταίο καλάμι τώρα έβαλα γαρίδα. Να δούμε τι θα γίνει. Είναι η πέμπτη μουρμούρα κρατήσιμη. Βγήκαν και άλλες πιο μικρές, φύγανε πίσω. Λοιπόν, όλες έχουν φάει στο μαύρο. Όλες έχουν βγει με ένα συγκεκριμένο καλάμι, το ένα γιούκι που έχω. Έτυχε απλά. Πριν λίγο πήρε μια τσιπιά η σαρδέλα που έχω στο πολυάκι σε το σύρμα. Αλλά πρέπει να ήταν κάτι πολύ μικρό, δεν πιάστηκε και η σαρδέλα βγήκε φαγωμένη έξω από μικρά. Βάλαμε καινούργια σαρδελίτσα και στο τελευταίο καλάμι έβαλα και γαρίδα. Να δούμε πώς δουλέψει εκεί. Το τσούνι τώρα δεν ψαρεύει κανένα. Δεν έχει δώσει σημεία ζωής καθόλου από την ώρα που έχω έρθει. Οπότε το έχω βγάλει. Η ώρα είναι 12 παρατέταρτο. Και συνεχίζουμε. Παιδιά, έχει πάει 2 η ώρα το βράδυ. Όλο το βράδυ δεν είχαν σταματημό οι μουρμούρες και οι λίγδες. Μόλις βγήκε άλλη μία. Αρκετά καλά μεγέθη. Παιδιά, βγήκε μόλις ένας αργός. Στο μονοδόλι χτύπησε. Παλαμίσκιος περίπου. Δεν έχουν πραγματικά σταματημό. Άλλη μία τσιπουρίτσα στο μονοδόλι. Συνεχίζουμε, παιδιά. Άλλη μία μουρμούρα.
άλλο ένα κρατήσιμο ψάρι. Και ακριβώς το επόμενο, το τέταρτο, το βγάλαμε και είχε πάνω αυτό εδώ πέρα το μικρό το... του μουδιάστρα. Εννοείται ότι την απελευθερώνουμε, είναι απαγορευμένο είδος. Και έπειτα το πέμπτο είχε μουρμούρα. Συνεχίζει να αποδίδει το ίδιο καλάμι. Στα υπόλοιπα δεν έχουν βγει σχεδόν τίποτα. Και πάμε να δολώσουμε και να πετάξουμε πάλι. Παιδιά, ήρθε η ώρα να κλείσει το βίντεο. Όπως βλέπετε πίσω έχουμε το καϊτάκι, ρίχνει δίχτυα. Σαν να μας λέει φυγέτε. Καλά ήταν, βγήκανε μερικά ψαράκια. Θα γίνει ο μεζές. Τώρα δεν ξέρω πάλι πότε θα ξαναπούμε. Έχω μπλέξει αυτόν τον καιρό με δουλειές. Είμαι πολλές ώρες έξω. Δεν υπάρχει πολύ ελεύθερος χρόνος. Όπως και να έχει, τώρα θα ξαναπούμε στο επόμενο ψάρεμα. Αν και δεν ξέρω πότε θα είναι. Ελάτε λίγο να δούμε και τα ψαράκια. Βγήκαν αυτά εδώ πέρα. Μία τσιπουρίτσα και πέντε μουρμούρες. Μας βγήκε και ένα σαλάκι το οποίο έφυγε μέσα. Ήταν και μικρό και απαγορεύεται. Μαζεύουμε και φεύγουμε. Τα λέμε στο επόμενο.